Η Γενική Συνέλευση έδωσε την εξουσιοδότηση στα Διοικητικά Συμβούλια να συνεδριάσουν και να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες ένα πρόγραμμα δράσεων για να αντιμετωπίσουν από κοινού όλοι οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό είναι συγκεκριμένο. Έχουμε την κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, νέο οργανόγραμμα των εταιριών, νέος κανονισμός εργασίας και επιπλέον τις υποχρεωτικές μετατάξεις των ΙΣΑΠ σε εξέλιξη. Αυτά τα ζητήματα αποφασίστηκε σήμερα από κοινού να αντιμετωπίσουν όλα τα συνδικάτα, όλοι οι εργαζόμενοι των αστικών συγκοινωνιών με κοινή δράση. Αυτό θα είναι έτοιμο να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς την κυβέρνηση ποιο είναι? Αυτή η πολιτική δεν μπορεί ούτε να μπει στη διαπραγμάτευση, ούτε να συζητήσεις κάτι επί της ουσίας. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Για τις υποχρεωτικές μετατάξεις, ποια είναι η θέση σας? Οι υποχρεωτικές μετατάξεις είναι πέρα για πέρα άδικες. Εδώ πρόκειται για διώξεις εργαζόμενων. Και αυτή η διαδικασία και θέμα νομιμότητας στήθηκε στη διαδικασία και ζήτημα συναλλαγής. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Είναι ορισμένες συζητήσεις σε εξέλιξη για το θέμα αυτό τώρα που μιλάμε. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την άποψη του πλευρά του Υπουργείου. Η εργασιακή εφεδρεία επηρεάζει και εσάς, έτσι? Η εργασιακή εφεδρεία εξαγγέλθηκε χθες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για τις ΔΕΚΟ, ιδιωτικοποίηση παντού. Η εργασιακή εφεδρεία που είναι κατά κάποιο τρόπο μια λεκτική ακροβασία, για να μην πούμε απόλυση, λέμε εργασιακή εφεδρεία. Στην ουσία είναι απόλυση. Και τέτοιες απολύσεις θα έχουμε πάρα πολλές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και όταν εξασφαλιστεί και το συνταγματικό πρόβλημα που υπάρχει, θα επεκταθεί αυτό και στο στενό δημόσιο τομέα.